Έλα, και κάτι ακόμα, ναι. Μία λέξη. Η ατομική ευθύνη δεν μπορεί να γίνει συλλογική ευθύνη. Μάλιστα. Φτάνει πια τα τηλεδικαστήρια. Φτάνει πια οι τηλεδικαστές. Τέλος. Αχ, Θεέ μου, πρέπει και εσύ να φύγεις από αυτή την πιπίλα όμως. Είναι λάθος αυτή η προσέγγιση. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Άντε, δηλαδή πρέπει όλοι να βγουν και να πούνε, δηλαδή θα τους πει τώρα θα πάει στην γειτονιά ο Παναγιώτης στο επιμήθειο για όλα αυτά είναι τα τηλεδικαστήρια. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ο Λιάγκας που λέει μια είδηση. Και δεν είναι το πρόβλημα ότι ένας πολιτικός έχει μια ΜΚΟ για να περνάει το μαύρο χρήμα από εκεί. Δηλαδή είναι ντροπή. Μην τα λέμε αυτά τα πράγματα. Θα μας πάρει με τις πέτρες ο κόσμος. Γιατί ο κάθε Λιάγκας, ακόμα κι αν κάποια φορά μπορεί να έχει ξεφύγει, μπορεί στη μετάδοση μια είδηση να είναι υπερβολικός. Δεν τα πιάνει, ούτε ΜΚΟ έχει, ούτε ένα ευρώ μαύρο χρήμα έχει πάρει. Και να υπενθυμίσουμε. Ας αποδώσουμε τις ευθύνες σε αυτούς που πραγματικά έχουν. Το να βγούμε να πούμε ένα τσιτάτο, φταίνει τα τηλεδικαστήρια. Φταίει το τηλεδικαστήριο που έχουν όλοι οι μισοί βουλευτές ΜΚΟ και βγάζουν λεφτά. Που το 1 τρίτο από τους ευρωβουλευτές μετά πάνε και γίνονται λομπίστες. Άμα δεν είναι τόσο προσοδοφόρο, γιατί να πάει ο ευρωβουλευτής και ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα γίνει λομπίστας μετά. Αυτά γιατί δεν τα λέτε. Γιατί κόρακα σκοράκου δεν μάτι δεν βγάζει. Να τα λέμε κι αυτά. Φταίνει οι δημοσιογράφοι. Κι αν ένας δημοσιογράφος έχει ΜΚΟ και τα πιάνει, μακάρι να το βγάλουμε. Εγώ θα το βγάλω πρώτο. Έλεος τώρα. Με όλο αυτό το τσιτάτο και την υπερβολή για όλα φταίνει οι δημοσιογράφοι ξαφνικά. Την ώρα που ο τύπος είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατίας, έτσι. Λοιπόν, τι. Είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατίας ο τύπος. Να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε και ζωή και για μένα, για τον εαυτό μου.